Ο προϋπολογισμός του 2020 μπορεί να κάνετε ότι έχετε διαφωνίες και αντιθέσεις κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι ο προϋπολογισμός 2020 δεν διαφέρει στο πνεύμα, τη μεθοδολογία και την ταξικότητα από τον περσινό, αφού είναι στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου και των μνημονίων με αυξημένο έλεγχο από τους θεσμούς στην Τρόικα. Και έχετε συμφωνήσει σε αυτό. Έχετε συμφωνίες. Συνεπώς, δεν μπορείτε να παρουσιάζετε δήθεν ότι έχετε διαφωνίες. Εξάλλου, καθρεπτίζει ουσιαστικά τη στρατηγική σύγκληση όλων των αστικών κομμάτων και ας μην κοροϊδευόμαστε. Και βέβαια, κοινωνική ανισότητα έχει και το κεφάλαιο θα εξυπηρετεί ακριβώς όπως και ο περσινός. Συνεπώς, θα συνεχιστούν οι θυσίες διαρκείας για τους εργαζόμενους, ώστε να αυγατίζει η καπιταλιστική κερδοφορία. Γι' αυτό είναι ένας άδικος και ταξικός προϋπολογισμός που μπορεί να αφήνει πλεόνασμα, όμως αυτό είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής σας πολιτικής να τα παίρνετε από τους πολλούς τα λαϊκά στρώματα και να τα δίνετε στους λίγους, δηλαδή το κεφάλαιο. Εξάλλου, τα ίδια τα νούμερα είναι αμήλικτα. Φοροαπαλλαγές και προνόμια για τη στήριξη και θωράκιση για παραπέρα καπιταλιστική κερδοφορία από τη μια και φορολογία σε βάρος του λαού από την άλλη. Τα νούμερα το μαρτυρούν. Ο λαός καλείται να σηκώσει επιπλέον 800 εκατομμύρια φορολογικών βαρών και να πληρώσει συνολικά πάνω από το 93% της φορολογίας. Έτσι εξασφαλίζονται πόροι, ζεστό χρήμα και καλύπτονται ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων από τις περικοπές και τις τραγικές ελλείψεις σε δαπάνες για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια, τις υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός. Και αν εμφανίζεται κάπου ότι αυξάνει λίγο, αυτό δεν έχει κανένα αντίκρισμα μπροστά στις ανάγκες που υπάρχουν. Μάλιστα, για να θολώσει, να συγκαλύψει την ταξικότητα των αντιλαϊκών σκληρών μέτρων, παρουσιάζει η κυβέρνηση την αθλειότητα του κοινωνικού μερίσματος από τα ματωμένα πλεονάσματα για τους πιο εξαθλειωμένους. Κρύβει όμως ότι αυτά τα πλεονάσματα της αντιλαϊκής επίθεσης πάνω από τους στόχους είναι που ίδιοι έβαλαν οι προηγούμενοι κατά 3,5 δισεκατομμύρια και εσείς το συνεχίζετε. Βέβαια, την ίδια ώρα, νέα μείωση των συντάξεων αποτυπώνει ο κοινωνικός προϋπολογισμός και για το 2020, επιβεβαιώνοντας τη συνεχής ρίκνωση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Το συνολικό κονδύλι για κύριες και επικουρικές συντάξεις εμφανίζεται μειωμένο κατά 192 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2019. Και αυτό παρά τις αναφορές της κυβέρνησης ότι μέσα στο επόμενο έτος θα καταβληθούν αναδρομικά 3 μηνών που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις επικουρικές συντάξεις που είχαν περικοπεί το καλοκαίρι του 2016. Όπως και τις αναφορές ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής νέων συντάξεων που καθυστερούν μαζί με τα αναδρομικά τους. Με άλλα λόγια, η πραγματική μείωση στο κονδύλι των συντάξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη για γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή συρρήκνωσή τους ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου και του τρόπου υπολογισμού των νέων συντάξεων. Η μείωση λοιπόν των συντάξεων οδηγεί σε ένα ακόμα ματωμένο πλεόνασμα, αλλά και σε παράλληλη μείωση της συμμετοχής του αστικού κράτους στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος. Έτσι, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα αυξήσουν το πλεόνασμά τους στο 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό προς τους ασφαλιστικούς φορείς μειώνονται κατά 475 εκατομμύρια, περίπου είναι 3,19%.
Ούτε βέβαια λέτε ότι δίνοντας και αυτά τα ψίχουλα με το άλλο χέρι κλέβετε από το λαό στο πολλαπλάσιο, όπως δείχνει για παράδειγμα η μείωση δαπανών πάνω από 2 δισεκατομμύρια το 2019 με την περικοπή αχρίαστων κοινωνικών δαπανών και τη μονιμοποίηση περικοπών και λήψεων. Προπαγανδίζεται τα περί μείωσης των εισφορών για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και επαγγελματιών. Όμως, στην ουσία θέλετε να κρύψετε την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, το παραπέρα σάρωμα του κοινωνικού χαρακτήρα της, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας και δουλειά έως τον τάφο, για να κερδίσω έμπορας της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα λεφτά των ασφαλισμένων με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής. Έτσι είναι. Εξασφαλίζεται και νέες φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο, ύψους 541 εκατομμύρια από τη μείωση του συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη κατά 4 μονάδες, αλλά ακόμα 75 εκατομμύρια από τη μείωση της φορολογίας στα διανεμούμενα μερίσματα στο 5% από 10%. Εξάλλου, φαίνεται και από το φόρο του εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα που θα διαμορφωθεί στα 4 δισεκατομμύρια, δηλαδή μείωση κατά 11,7%. Τελικά, αυτοί που συγκεντρώνουν τον πλούτο συμμετέχουν μόλις με 7,6% της συνολικής μάζας των φόρων. Είναι προκλητικό και είναι απαράδεκτο. Αλλά και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 μονάδες προς τις επιχειρήσεις, που αρχίζει από το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι επιχειρήσεις θα απαλλαγούν από εισφορές ύψους 123 εκατομμυρίων ευρώ. Ας δούμε όμως και στις βασικές λαϊκές ανάγκες, αν δίνεται καμιά ανάσα. Μόνο όσο τοπία ακούγεται. Συνεχίζονται δίχως σταματημό οι περικοπές στα ήδη πετσοκομμένα κονδύλια της δημόσιας υγείας. Για τα δημόσια νοσοκομεία, που όποιος αναγκάζεται να τα επισκεφτεί βιώνει τις μεγάλες ελλείψεις και ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό, τις μεγάλες αναμονές και ούτω καθεξής, προϋπολογίζεται νέο πετσόκομα της κρατικής χρηματοδότησης. 37 εκατομμύρια βέβαια μας έδωσε ένα συμπληρωματικό ο κύριος Υπουργός και μειώνεται τη μείωση. Αυτά όμως είναι συσσωρευτικά και προστίθενται στις περικοπές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα προβλέπεται νέα αύξηση στα ίδια έσοδα των νοσοκομείων και αυτά βέβαια είναι από την τσέπη των ασθενών. Αύξηση πάνω από 17% από το εμπόριο της υγείας. Ωστόσο, επιδείνωση θα υπάρξει στην άθλια κατάσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αφορά ουσιαστικά την πρόληψη. Προβλέπεται λοιπόν ότι περικόπτονται 4 εκατομμύρια ευρώ όταν οι ελλείψεις, ειδικά στα κέντρα υγείας, είναι πολλές και μεγάλες. Στα περισσότερα κέντρα υγείας δεν υπάρχει παιδίατρος, ενώ λείπουν βασικές ειδικότητες όπως καρδιολόγος και ούτω καθεξής. Αλλά και στο ΝΕΟΠΗ μπορεί να παραμένει καθυλωμένη κρατική χρηματοδότηση στο πενιχρό ποσόν των 100 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά μόνο στις δύο χρονιές, 2017 και 2018, η κρατική χρηματοδότηση είχε περικοπεί κατά 414 εκατομμύρια. Κατακρεούργηση στην κυριολεξία. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι, καθώς προβλέπεται νέα αύξηση 89 εκατομμυρίων στις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αύξηση 159 εκατομμυρίων στις μεταβιβάσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τσακίζεται όμως και τα επιδόματα των ΑΜΕΑ, και αυτό είναι απάνθρωπο. Γιατί στα ήδη ρημαγμένα αναπηρικά επιδόματα φέρνεται μείωση κατά 173 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό, όταν είναι γνωστό ότι οι βαριά ανάπηροι στη χώρα υπολογίζονται σε 500.000. Αλλά και τα οικογενειακά επιδόματα δεν μένουν αλόβητα, αφού τα μειώνεται, γιατί
γιατί παρατηρήθηκε υπέρβαση του στόχου. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε και το πλεώνασμα μαμούθ του ΑΕΔ, γιατί αυτό ουσιαστικά προκύπτει από τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των ανέργων. Το κονδύλι έχει παγώσει στα ίδια επίπεδα, τη στιγμή που το 90% των ανέργων δεν παίρνει επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκρέμαστοι αυτοί οι άνθρωποι. Το 2020 τα επιδόματα στους άνεργους αντιστοιχεί μόλις το 37,3% των εσόδων του οργανισμού, που συνολικά τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν το 2020 στα 3.184 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και οι συντάξεις. Ενώ συρρυκνώνονται για άλλη μια χρονιά, οι συνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να καταβάλουν το χαράτσι εισφοράς αλληλεγγύης προς το ΑΚΑΓΕ, το οποίο μάλιστα θα αυξηθεί κατά 24,2%. Έτσι λοιπόν, στο συνολικό προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα έχουμε αύξηση στο πλεώνασμά του, αφού γίνονται περικοπές στους δικαιούχους και που τα έχουν ανάγκη. Αλλά και στην παιδεία, λίγα ψίχουλα παραπάνω. Δεν σημαδοτούν όμως ούτε μια μικρή αντιστροφή της χρόνιας υποχρηματοδότησης. Στο σύνολο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σε όλο το φάσμα της λειτουργίας προσωπικού, κτηριακών δομών κλπ. Συνεχίζεται απαρέκκλητα και από τη σημερινή κυβέρνηση η πολιτική της υποχρηματοδότησης, της αδιοριστίας, των τεραστίων ελλείψεων σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά, το κονδύλι του προγράμματος δημοσίων έργων μειώνεται κατά 50 εκατομμύρια, τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις υποδομές αυτές που αφορούν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου και όχι των λαϊκών αναγκών. Οι συνέπειες θα αυξηθούν στο σύνολο των κτηριακών αναγκών και μιλάμε και στη συντήρηση και στην αποκατάσταση αλλά και στην ίδρυση. Το μεγαλύτερο θύμα που υλοποιείται με τους χειρότερους όρους είναι η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνεχίζεται και με την τωρινή. Έτσι, ο προϋπολογισμός, η μείωση του προγράμματος δημοσίων έργων με ποσοτικούς όρους αποτυπώνει, αν θέλετε, το μέγεθος της κοροϊδίας. Έτσι είναι. Τα αναπτυξιακά και επενδυτικά σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου δεν προβλέπουν ούτε την ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, ούτε σύγχρονων και ασφαλών κτηριακών εγκαταστάσεων. Μήπως όλα αυτά θα αναπληρώσει ή μερικά από αυτά ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Μα τα ποσά που μεταβιβάζονται στην τοπική διοίκηση μέσω των ΚΑΠ, ως μέρος δηλαδή της γενικής φορολογίας, καταγράφονται σε 2.514 εκατομμύρια ευρώ. Έχει σημασία το νούμερο. Βεβαίως υπάρχει θετική απόκληση από το 2019 κατά 96 εκατομμύρια για να συντηρείται ο απόϊχος της λεγόμενης κανονικότητας στην οποία επανέρχεται δήθεν η χώρα, αλλά όχι φυσικά και ο λαός της, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι συνταξιούχοι, τα άνεργα παιδιά τους που συνεχίζουν να είναι τα μόνιμα υποζύγια μιας υπερφορολόγησης που καλά κρατεί. Για να λειτουργήσουν οι δήμοι θα χρειαστεί να εισπράξουν από αυτά 1.857 εκατομμύρια και οι περιφέρειες 657 εκατομμύρια, όταν μόνο η μισθοδοσία του προσωπικού τους και των δύο υπολογίζεται σε 2.510 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα τους δίνετε? Επιπλέον 4 εκατομμύρια, δηλαδή
μόνο τη μισθοδοσία. Αυτή είναι η ουσία. Πώς θα λειτουργήσουν με την υπερφορολόγηση, δηλαδή και σαν δημότες. Τελικά, ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός σας δεν προβλέπει κανένα σοβαρό κονδύλι για τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, αλλά μόνο για τις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου. Η μόνη ανάπτυξη είναι τα κέρδη των καπιταλιστών. Γι' αυτό είναι αντιλαϊκός, ταξικός, άδικος και δεν πρόκειται να τον ψηφίσουμε.